Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα επιχειρήσουμε και απόψε το βράδυ να κάνουμε μια συζήτηση με αφετηρία βεβαίως σε αυτό το μεγάλο θέμα το οποίο συνταράσσει την ελληνική κοινωνία και όπως φαίνεται όχι μόνο την ελληνική κοινωνία. Είναι ένα προσφυλές θέμα συζήτησης, αποδομητικό όμως χαρακτήρα για την χώρα μας, τον διεθνή τύπο. Καλησπέρα στην Ηρώ. Η Ηρώ λέει σταθερά στη θέση της. Καλησπέρα. Το παρακολουθούμε και κάποιες στιγμές δεν έχουμε λέξεις να σχολιάσουμε αυτά τα οποία γίνονται και αυτά τα οποία φαίνεται πως σε κάνουν να αναζητείς σαν το Διογέννη την τροπή στο πρόσωπο ή στην προσωπικότητα προσώπων που γνωρίζεις και τελικά δεν τα αναγνωρίζεις. Ξέρεις, σου περνάνε ημέρες και αποκαλύπτονται και άλλα πράγματα. Ναι. Εκεί λες τελικά δεν έχει πάτα το βαρέλι. Όχι βέβαια. Γιατί όλα αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας μεγενθύνουν την οργή μας. Λέμε είναι δυνατόν. Δηλαδή ακούς συνομιλίες του σταθμάρχη, βλέπεις έγγραφα να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, διαβάζεις τι έπρεπε να γίνει και τι δεν έχει γίνει, βλέπεις ότι έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λένε τους είχαμε προειδοποιήσει ότι είναι κακοί μαθητές. Έτσι. Οι Έλληνες στο ζήτημα των σιδηροδρόμων. Και λες, άρα το ξέρανε, κοινό μυστικό, και δεν έκανε κανείς τίποτα. Και τι άλλο συμβαίνει και δεν το ξέρουμε και θα το μάθουμε ενδεχομένως με τραγικό τρόπο, είναι το ερώτημα. Εγώ αυτό το οποίο είδα να αποκαλύπτει σήμερα στο δελτίο ειδήσεων το Open με έχει συγκλονίσει. Διότι ένας σταθμάρχης πλησιέστερου σταθμού βλέπει ότι μιλάει με τον περίφημο και δεν καταλαβαίνει και ανησυχεί και αναζητά τον σταθμάρχη της προηγούμενης βάρδιας ο οποίος έχει φύγει διότι ήξερε ότι το Intercity θα ξεκινούσε 11 και 4. Ναι, γιατί πήγε καθυστέρηση λίγο νωρίτερα. Και λέει δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Δηλαδή, όλο αυτό το σύστημα φαίνεται πως ήταν τρύπιο, επικίνδυνα τρύπιο, δικαιώνει εκείνους οι οποίοι λένε, βρε παιδιά, δεν μπορεί να μείνει στη βάρδια δύο και ο ένας έμπειρος. Περίμενε, γιατί ο ένας που έπρεπε να είναι και να φύγει πιο αργά, έφυγε νωρίτερα για να πάρει στο παιδί του σουφλάκια. Δεν ελέγχεται κανείς τίποτα, έτσι. Είναι όλα στον αυτόματο, όλα. Όλα. Δηλαδή, εγώ τώρα θέλω να φύγω λίγο νωρίτερα απόψε. Ναι. Θα φύγω 10:30, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό που είπε ο Άδωνης σήμερα στο Blue Sky, ναι. Τι είπε πάλι. Ότι δεν μπορούσε λέει, να πει την αλήθεια στην Βουλή ο κύριος Υπουργός. Ναι. Διότι δεν θα χρησιμοποιήσει κανείς σιδηροδρόμους. Αλήθεια. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι συζητάμε. Δηλαδή, είμαστε από το βήμα του Εθνικού Κοινοβουλίου που περιμένεις να είναι ευθύς. Έντιμη, σοβαρή, ειλικρινή. Εγώ δεν λέω να παρουσιάσει τα σχέδια άμυνας της χώρας για όνομα του Θεού. Ή δεν λέω να παρουσιάσει πράγματα που είναι απόρριτα για αυτό που ονομάζουμε κοινωνική συνοχή και οργάνωση. Αλλά να ρωτάτε από βουλευτή και να λέει ο κύριος αυτός. Τουλάχιστον να μην κουνάει το δάχτυλο και να του λέει ότι έχουμε εξασφαλίσει. Έτσι. Ας μην έλεγε αυτό το πράγμα, ας έλεγε μια περιγραφή. Ούτε το συνενετικό. Πράστο. Και πρόσεξε να έχει αποχωρήσει, να έχει αποκαλυφθεί. Αυτή η ιστορία με τη ρετσέτα για το πώς θα διαχειριστεί επικοινωνιακά τους ερωτώντες δημοσιογράφους και με ένα θράσος αλαζονικό, λες και είναι ο πρίγκιπας της Αγγλίας, ούτε και αυτός δεν το έκανε, λέει την επόμενη μέρα, προλαβαίνει το κόμμα του δηλαδή, και λέει ότι εγώ θα είμαι υποψήφιος. Και ελάτε από τα σέρας στο γραφείο μου. Ο κύριος Ρουσόπουλος, ο Θοδωρής, και που είχαν εμένα ενεπλάκει το όνομά μου σε σκάνδαλο, δεν ήμουν υποψήφιος. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Και άλλοι πολιτικοί και άλλοι. Που παρετήθηκαν δεν ήταν υποψήφοι. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε δικαιώματα ιδιοκτησίας. Δεν έχουμε Μητσοτάκης, να κάνουμε με κόμματα συλλογικά. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν βγήκε ή κάποιος συνεργάτης του να πει ότι ο κύριος Καραμαλής με αυτή την πράξη θέλει τον εαυτό του εκτός ψηφοδελτίου, γιατί δεν έχω ανακοινώσει. Και να δείξει ότι είναι δημοκρατικό γιατί? Κόμμα με δομές και αξίες. Και όχι ότι είναι ένας αρχηγός ο οποίος τελικά είναι υποκειδαιμονία. Διότι αν δεν διαβάζει τον Καραμαλή, επειδή είναι Καραμαλή στην άκρη. Σε ένα τέτοιο θέμα που απέδειξε ότι τελικά ήταν ανίκανος να διαχειριστεί την πραγματικότητα. Εδώ έβαλε τον κύριο Γεραπετρίτη που έπρεπε να επιβλέπει το έργο του κ. Καραμαλή. Και τον οποίο έπρεπε να είχε παρετήσει. Και τον οποίο έπρεπε να έχει παρετήσει. Τον έβαλε υπουργό μεταφορών. Τώρα τι θέλεις να σου πω. Λοιπόν, διαπασανόσον ο κύριο Γεραπετρίτη. Βγήκε ο κύριο Βορύδη και είπε έγκριτο νομικό, χτισμένο βεβαίω στη λογική του Γιώργου Καρατζαφέρη και άλλων. Εγώ το γνώρισα και νεαρό. Και είχα αφηγήσει και στα αμφιθέατρα τη νομική. Και έναν άλλον Κυρκυραίο, τον οποίον επίσης απολάβανε τότε, ξέρεις, αυτό το γιαούρτι, το σακούλα, εμείς τα είχαμε γνωρίσει, γιατί σε μικρή δεν τα έχεις γνωρίσει, τα είχαμε γνωρίσει σε μεγάλα βάζα. Τότε ήταν και πιο φτηνό εδώ που τα λέμε και ήταν ένα πάρα πολύ καλό, είχε χιούμορ, παιδάκι μου, και ομορφιά η αντιπαράθεση στα αμφιθέατρα. Ναι.
και τους γέμισαν γιαούρτια. Λέω λοιπόν, δες τον κύριο Τσαβάρα. Ο κύριο Τσαβάρα είναι ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Όχι. Είναι ΠΑΣΟΚ? Όχι. Ο πρώην για την υπουργός. Ώρα, γιατί έχουμε χάσει και την μπάλα με τις μεταγραφές. Τομεάρχης δικαιοσύνης. Τα λέμε και αυτά. Της νέας, πρώην τομεάρχης δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας. Έγκριτος όμως ποινικολόγος. Όντως. Έτσι, μπράβο. Όντως. Λοιπόν, δείτε τι λέει ο κύριο Τσαβάρα, παρακαλώ πάρα πολύ, για το αν ήταν νόμιμη η μετάταξη και η ανέλυξη στη θέση του σταθμάρχη του κυρίου αυτού. Για να δούμε τι λέει. Υπάρχει ευθύνη, βέβαια, η προσωπική ευθύνη του σταθμάρχη, ο οποίος θα μου επιτρέψετε να πω ότι παράνομα προσελήφθη και προσελήφθη παράνομα. Τι εννοείτε? Γιατί δεν ισχύει αυτό που ελέγχθη, ότι η πρόσληψή του έγινε με την κινητικότητα του ΟΣΕ που προβλέπει με τις μετατάξεις. Αυτή η μετάταξη που επικαλείται το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κύριος Βορύδης, αφορά πει, ναι, μετακίνηση στο εσωτερικό του ΟΣΕ προσώπου που ήδη είναι υπάλληλος του ΟΣΕ. Δεν πιστεύω να το διαγράψει τώρα τον κύριο Τζαβάρα. Καλά τώρα, εντάξει. Τι καλά τώρα? Αν διαγράψει τον Τζαβάρα. Μα γι' αυτό λέω ότι. Και μπορεί έχει να αφήσει τον Καραμαλή να κάνει ό,τι κάνει. Παιδί μου, μπορεί να εντάξει, πράγματα, συζητάμε, οποία... συζητάμε για μια χώρα στην οποία υπάρχει ανάγκη πολιτική ηγεσία. Δεν πάω σε αυτή την οξία διατύπωση. Καλησπέρα στην κυρία Μαρία Γουάλα. Καλησπέρα σα, καλώς ήρθατε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι απόψε εδώ μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Και αυτή ως μητέρα βιώνει εσωτερικά αυτό το οποίο δεκάδες μανάδες ζουν σήμερα σε όλη τη χώρα. Και νομίζω ότι κάθε λογικός και έντιμος άνθρωπος βάζει τον εαυτό του στη θέση αυτών των γονιών και ένα παιδί βάζει τη θέση του στη θέση του νεκρού παιδιού. Γι' αυτό λέμε ότι σήμερα χιλιάδες παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα επιχείρησαν να γίνουν η φωνή των νεκρών παιδιών που χρειαζόμαστε αίμα στον μολόχ της ασφάλτου ή των σιδηροδρομικών γραμμών για να ακούσουμε την περίφημη ρίση του γνωστού κυρίου ότι εντάξει, βελτιώνονται οι δρόμοι και βελτιώνονται οι σιδηρόδρομοι και γίνονται έργα μετά τα πολύ νεκρά δυστυχήματα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ. Κάντε μας ένα σχόλιο. Έτσι όπως έχετε ζήσει αυτή την υπόθεση, πώς την περιγράφετε? Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο από αυτό που έζησα σήμερα στην Κέρκυρα, το οποίο ήταν πραγματικά κάτι το οποίο δεν το περίμενα και δεν το φανταζόμουν. Σήμερα λοιπόν ξεσηκώθηκε η μισή Κέρκυρα. Και κυρίως ξεσηκώθηκε η μισή Κέρκυρα πίσω από τα παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Τα παιδιά πήγαν μπροστά και φώναξαν. Το πάμε όπου βγει δεν βγάζει πουθενά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο για την κοινωνία. Δεν είναι όχι αδελφέ, πάμε και δεν πειράζει. Όπου και να μας βγάλει. Πουθενά δεν θα μας βγάλει. Θα πληρώσουμε αίμα, θα πληρώσουμε τις ζωές μας. Δεν θα έχουμε αύριο εάν τους αφήσουμε έτσι να προχωράνε. Όμως ξέρετε αυτό που σκέφτηκα και έτσι λίγο με στενοχώρησε. Είναι ότι εάν διεκδικούσαμε και διαδηλώναμε όλα αυτά τα χρόνια για ό,τι μας συμβαίνει και για ό,τι θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας, δεν θα χρειαζόταν σήμερα μια ολόκληρη Ελλάδα να κάνει μνημόσυνο, γιατί στην ουσία ήταν μνημόσυνο αυτό που κάναμε. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βίωσα. Ήταν διεκδικητικό, ήταν δυναμικό, τα παιδιά πήγαν μπροστά, ήταν μια ελπίδα ότι τελικά δεν κοιμόμαστε σαν κοινωνία, ότι υπάρχει ελπίδα και υπάρχει και διεκδίκηση. Γιατί όσο δεν διεκδικούν τα παιδιά, τόσο πιο πολύ υποχωρεί το μέλλον τους. Ήταν στη σκιά των θανάτων όμως και έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν στη σκιά θανάτων ενός τραγικού δυστυχήματος που θα μπορούσε να μην είχε γίνει αν αυτή η χώρα ήταν μια σοβαρή χώρα. Αν αυτή η χώρα λειτουργούσε έστω υποτυπωδώς, γιατί πια δεν λειτουργεί υποτυπωδώς. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι έχει πέσει πάρα πολύ θλίψη, έτσι, εθνική θλίψη. Έχει πέσει πάρα πολύ δάκρυ. Το δάκρυ από εμάς θα στερέψει. Τα δάκρυα θα μείνουν για τις οικογένειες που έχουν χάσει τους ανθρώπους. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, όπως το λέτε. Αυτό που μένει όμως σε εμάς είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να μην περιμένουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να φωνάξουμε. Ιδιωτικοποιήθηκε η υγεία το Δεκέμβρη. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν έχει γίνει τίποτα σοβαρό. Πέρα από κάτι φωνές μέσα στη Βουλή, από κάποιους ανθρώπους που είναι έτσι υγειονομικοί και καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Ο κόσμος νομίζει ότι αυτό δεν είναι και τίποτα σοβαρό, βρε παιδί μου, θα τα καταφέρουμε. Ιδιωτικοποιούνται οι σιδηρόδρομοι με αυτόν τον άθλιο τρόπο. Έπρεπε να γίνουν δηλαδή, έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε παρά τις προειδοποιήσεις. Τους τελευταίους τρεις μήνες μαθαίνουμε και τα διαβάζαμε κιόλας. Εκτροχιασμοί, εξώδικα στη Βουλή, συζητήσεις κτλ. Ο κόσμος όμως έλεγε, εντάξει, δεν μας αφορά, σιγά άλλος ένας εκτροχιασμός, σιγά και τι έγινε. Ιδιωτικοποιείται το νερό, και εδώ στην Κέρκυρα κιόλας.
Έχετε ακούσει να γίνεται τίποτα πέρα έτσι από κάποιες φωνές χαμηλές και λίγο... Καλά, αυτή και η λίγο σκεπτικισμό. Θα την πω άλλη ώρα. Άλλη ώρα θα το πούμε αυτό. Αφορά τον κύριο Καραμαλή. Και επειδή είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, χαίρομαι που το επισημαίνετε, διότι η διάστασή του δεν έχει γίνει αντιληπτή. Αλλά έχετε δίκιο. Είμαστε ένας λαός με κοντή μνήμη. Όπως λένε, με μνήμη χρυσόψαρο. Φοβάμαι ότι και το χρυσόψαρο έχει πιο ισχυρή μνήμη. Ξεχνάμε, χανόμαστε, επαναλαμβανόμαστε. Λειτουργεί το θυμικό μας σε κάποιες στιγμές και the game, όπως λένε στη Μύκονο, it's over. Έτσι. Αυτό το πράγμα όμως προσπαθώ να καταλάβω όχι πώς θα εξελιχθεί. Δεν με ενδιαφέρει το μέλλον του κυρίου Μητσοτάκη, το μέλλον του κυρίου Τσίπρα. Μένα να με ενδιαφέρει η σοβαρότητα του κράτους, των εποπτικών μηχανισμών του κράτους. Γιατί ο κύριος Καραμαλής ήταν παροδικός. Η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Γιατί δεν λειτουργήσε. Και γιατί ο επικεφαλής της δεν έθεσε το θέμα σε επανειλημμένες συνεντεύξεις του δημόσια. Γιατί δεν λειτουργήσαν οι πολιτικές και κοινωνικές δομές. Γιατί τα μέσα ενημέρωσης που παίρνανε τα εξώδικα των μηχανοδηγών δεν έδωσαν την δέουσα προσοχή. Και γιατί όταν έγινε το ατύχημα του 17, που πάλι είχαμε νεκρούς αλλά όχι στην έκταση την τωρινή, κατηγορήθηκε μόνο ο οδηγός. Και από εκεί και πέρα δεν συζητήθηκε τίποτα από αυτά που τώρα μαθαίνουμε για την κατάσταση που επικρατεί, για τα συστήματα που δεν τοποθετήθηκαν, για το πόσοι εργάζονται, άλλοι με μπλοκάκι, άλλοι πρέπει να είναι τρεις, έμενε ένας, έλλειψη προσωπικού. Η Κερκυραία, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο, η 55χρονη, πήγε γιατί δεν υπήρχε προσωπικό να καλύψει άλλο βάρδια. Τη φωνάξε. Και μπήκε στο τρένο. Άρον. Δεν ήταν να εργαστεί εκείνη τη μέρα. Και το άλλο ηρώ. Δεν είχαμε, κυρία Γονίδη, το κλείσιμο του προαναστιακού στα Αρχιόνια. Είδατε. Πρόπερση. Ναι. Με τους 800 να πάρει διάσταση το θέμα. Δηλαδή, σήμερα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Και στα μέσα ενημέρωσης. Εσείς κάνετε το γιατρό έχοντας σπουδάσει και έχοντας πάρει ειδικότητα. Και έχετε ελεγχθεί και ελέγχεστε. Σήμερα ο καθής δηλώνει δημοσιογράφος. Ναι, έρχεται, βγαίνει, μιλάει, βαρβαρίζει, δεν ξέρει τη γλώσσα και αν δεν ξέρει τη γλώσσα δεν μπορείς να διαβάσεις. Δεν μπορείς να καταλάβεις το νόημα των όσων διαβάζεις. Και πάμε πού τελικά? Σε μια κοινωνία παραπληροφορημένη και σε μια κοινωνία η οποία δεν έχει φωνή συνειδήσεως τελικά. Ωραίτατα. Ξέρετε, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Αλλά είναι η ουσία. Η κοινωνία και όμως... Εσείς μητέρα είσαστε και ιερό μητέρα είναι. Και εσείς είσαστε πατέρας. Βεβαίως. Δεν είναι αποκλειστικά τα συναισθήματα. Και επειδή όχι, είναι η μέρα της γυναίκας σήμερα, τα συναισθήματα δεν είναι αποκλειστικά. Και το ένστικτο της μητέρας δεν είναι αποκλειστικότητα της μητέρας. Είναι και του πατέρα. Δεν τα μοιραζόμαστε αυτά? Τα μοιραζόμαστε? Βέβαια και τα μοιραζόμαστε. Θεωρητικά. Μόνο θεωρητικά. Αυτό... Φοβάμαι. Αυτό δεν είναι πολύ καλό. Φοβάμαι. Εγώ φοβάμαι και λέω. Η κοινωνία πολλές φορές διαμορφώνεται. Αυτό που ρωτάτε να έχει μονοσήμαντη απάντηση. Αλλά φοβάμαι πως δεν έχει μονοσήμαντη απάντηση. Αλλά η κοινωνία, σε αυτό που λέτε, κυρία Γονίδη, και να μείνουμε εκεί. Το είπατε και στην αρχή της συζήτησής μας. Δεν είναι το μόνο άσχημο το οποίο βιώνει. Βέβαια, δεν είναι τραγικό δυστύχημα με 57 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να διεκδικήσει και να μιλήσει και να πάρουν τα μηνύματα αυτοί οι οποίοι πρέπει να τα πάρουν? Γιατί σήμερα ήταν χιλιάδες άνθρωποι στον δρόμο. Σήμερα ήταν χιλιάδες άνθρωποι γιατί φτάσαμε στο αμήν που λένε, ναι, και γιατί ήταν ένα τραγικό γεγονός. Και όπως είπατε, κύριε Ζηνιάτη, το βιώσαμε και όλοι σαν να είναι το παιδί μας, σαν να είμαστε οι ίδιοι, σαν να είναι ο αδελφός μας. Όμως, όταν λέμε κοινωνία, έχουμε δηλαδή μία αντίληψη ότι η κοινωνία που κατεβαίνει πρέπει να είναι όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας, μικροί, μεγάλοι και μεσαίοι. Όταν κατεβαίνουν νεαροί και τους ξυλοφορτώνουν, αυτή δεν είναι κοινωνία? Τι είναι, μπαχαλάκιδες? Οι οποίοι νεαροί ήταν κατεβαίνουν τώρα έτσι όταν για να κατεβαίνουν τους ανθρώπους τους στο τρένο. Ακριβώς. Δηλαδή το έτσι, ακραίο της Κυριακής που κατέβηκαν, για να διαμαρτυρηθούν γι' αυτό, και μάλιστα ήταν και πολύ ήσυχη η διαμαρτυρία αυτή, έπεσαν τα μάτια κατά πάνω τους. Όταν βγαίνει ο κύριος Γεραπετρίτης και του κάνει ένας δημοσιογράφος μία ερώτηση για τις προσλήψεις που δεν έχουν γίνει στον ΟΣΕ, mm-hmm, και λέει ψέματα ότι μα εμείς προσλαμβάνουμε ότι χρειάζεται η κοινωνία, π.χ. υγειονομικούς. Μα είναι δυνατόν να μας φτύνουν έτσι τα μούτρα και εμείς να είμαστε αδιάφοροι? Αφού ξέρουμε με αριθμητικά, με αριθμούς, ότι εννοείται ότι είναι αποδυναμωμένες όλες οι δομές της υγείας.
Το μόνο που προσέλαβαν ήταν αστυνομία. Ήτανε τα ΜΑΤ. Και το έλεγαν κιόλας. Ο Μητσοτάκης βγήκε πριν λίγους μήνες και είπε: αυτούς έχουμε ανάγκη. Τότε που έκανε την πανεπιστημιακή αστυνομία, είπε: μα τους έχουμε ανάγκη, γι' αυτό προσλάβαμε τέτοιους. Η οποία βούλιαξε βέβαια. Η οποία βούλιαξε βέβαια, γιατί χρειαζόταν και 10 δημιουργίες ΜΑΤ για να τους προστατεύσουν δίθεν. Με τον ίδιο τρόπο είχε κάνει τον Κοντολέοντα διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και διαμορφώθηκαν τα προσόντα. Και τελικά άλλαξε απέναντι στον εαυτό του. Δηλαδή απίθανα πράγματα. Τρομερά. Αλλά όταν... ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Επειδή έχετε μια κοινωνική εμπειρία και μια ακτιβιστική δραστηριότητα. Και με το θέμα της υγείας οφείλω να πω ότι είσαστε από τα λίγα πρόσωπα της τοπικής κοινωνικής ζωής, το θέτω σε αυτή τη βάση πρωτίστως, και επιστημονικής κοινότητας, που μίλησαν με όχι οξία με την έννοια της εριστικότητας του λόγου, αλλά με μια οξία κριτική για τις αναγκαιότητες και τις παραλήψεις του κεφάλαιου της υγείας. Τα λέγαμε με την ΙΡΟ, γιατί το έχουμε ζήσει. Η ΙΡΟ είναι μερικό της άνθρωπος. Δεν μιλήσατε τώρα, μιλάτε και πριν. Ωραία. Έτσι και αυτό έχει σημασία. Λέω, κυρία Γονίδη, όμως έγινε μια κινητοποίηση για την υγεία. Τι περίμενε η ΙΡΟ, τι περίμενα εγώ, τι περίμενε κάθε λογικός άνθρωπος που συζητάει κάθε βράδυ αυτό το θέμα, που συζητούσαμε κάθε βράδυ αυτό το θέμα και το κυρίως γεγονός 17 γιατροί να έχουν φύγει. Ότι θα πνιγόταν η Εθνική Κέρκυρα της Παλιοκαστρίτσας, ότι οι παρακαμπτήριοι δρόμοι θα ήταν γεμάτοι κόσμο και ότι η τοπική κοινωνία θα απεδείκνυε ότι είναι ζωντανή και όχι νεκροζωντανή. Το είδατε, δεν το είδαμε. Σήμερα το είδαμε όμως. Αίμα. Χρειαζόμαστε αίμα. Φοβάμαι. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον. Εγώ φοβάμαι πιο πολύ για αυτά που θα μας βρουν. Γιατί ήδη μας έχουν βρει πάρα πολλά. Δηλαδή, είναι μια κυβέρνηση που λειτουργεί με έναν τρόπο σαν να θέλει να εκδικηθεί την κοινωνία. Και πιάνει ένα τομέα που πολλές φορές λες τους καλλιτέχνες, ας πούμε. Γιατί τους υποβιβάζει σε τέτοιο βαθμό τους καλλιτέχνες? Τι περιμένει δηλαδή, γιατί το κάνει αυτό? Για τα νοσοκομεία μπορώ να το καταλάβω. Η ιδιωτικοποίηση της υγείας. Προχτές ιδιωτικοποίησε και την παιδο-ογκολογική κλινική του παιδών. Εκεί δεν υπάρχει έλεος, όλα στη βορά των ιδιωτών. Για τους καλλιτέχνες τι ετοιμάζει? Γιατί πια είμαστε όλοι φοβερά καχύποπτοι. Κάτι ετοιμάζεται και εκεί, δεν μπορεί. Έτσι δεν είναι? Που πάει να τους εξωθενώσει, να τους ισοπεδώσει, να τους απαξιώσει. Για να είμαι πολύ ειλικρινής, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο εξόντως κανενός. Θεωρώ ότι όταν κάνεις μια κυβέρνηση με μαθητευόμενους μάγους, θα κάνεις τη μία πατάτα μετά την άλλη. Δηλαδή, όταν λέει φόρα παρτίδα ο Άδωνης ότι δεν μπορούσε να πει την αλήθεια από το βήμα της Βουλής. Αυτό είναι αλαζονικό. Είσαι μακράν της κοινωνίας. Δεν καταλαβαίνεις τι λένε οι δικοί σου άνθρωποι. Δεν διαβάζεις τα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας τι λένε οι νεοδημοκράτες. Στην οποία Νέα Δημοκρατία είσαι σόγαρμπος. Γιατί έλεγε εσύ κάποτε, κύριε Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη, ότι όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είναι εγκληματίας. Άλλο αυτό. Ναι. Άλλο αυτό. Κάτσε, βρε, Ρώμο, όμως. Άλλα λέει ο Βορύδης. Και τον διαψεύδει ο Τζαβάρας. Άλλα λέει ο Σπυρίδων Άδωνης. Βαβέλ. Ο άλλος είχε το θράσος του πρίγκιπα των πέντε βασιλείων. Εγώ θα είμαι υποψήφιος. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτή την ψυχολογία. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν μπορώ τώρα να την αντιληφθώ. Δεν μπορώ, πρέπει, παιδιά μου. Έχουν αντίληψη ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στις κομματικές δομές. Ποια δημοκρατία? Τη στιγμή που αυτή η χώρα φταίγανε. Έλα τώρα. Ανοίγεις μεγάλη συζήτηση. Τη στιγμή που αυτή η χώρα τώρα πενθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο καθένας μας. Και που δεν συζητάμε το ενδεχόμενο των εκλογών, γιατί έχει φύγει από το προσκήνιο. Ο άνθρωπος που ήταν υπουργός μεταφορών, που παραιτήθηκε, βγαίνει και λέει: θα είμαι υποψήφιος. Ναι. Είναι ψυχολόγητο. Ναι, βεβαίως. Είναι ψυχολόγητο. Συγγνώμη, είναι κοινικό και απολύτως αλαζονικό αυτό. Δεν το βλέπεις με τους υποψηφίους αυτό? Έγιναν κομματικές διαδικασίες ουσιαστικές. Όχι. Ουσιαστικές κομματικές διαδικασίες. Σεβασμού στην οργανωμένη βάση. Σε κάποια κόμματα όχι. Λοιπόν. Επομένως. Αποφασίζει μια ηγεσία και λέει: εγώ θα στείλω το Ζηνιάτη. Ωραία, θα στείλω και ο κόσμος λοιπόν είναι αυτό που πάει πράγμα, να ψηφίσει, εγώ ρωτώ, δεν έχει αντίληψη? Όχι. Ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι λογικό? Όχι. Και δεν πρέπει να συνεχίζεται? Όχι. Ωραία. Θέλω να δούμε μαζί ένα βίντεο. Είναι από τον Λιάγκα που έχει. Θα πήρε το κρανίο σε σπαθός σήμερα, λεγόμενο. Αλλά πρωταγωνιστής στο βίντεο δεν είναι ο Λιάγκας. Είναι ένας πιτσιρικάς. Ο οποίος μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην συντριβή των βαγονιών από ένα σπασμένο παράθυρο έμπαινε, ναι, και έβγαζε, ναι, και βοηθούσε, ναι, ναι, γεράκους, γριούλες, συνομήλικούς του, κορίτσια τα οποία, καταλαβαίνεις, ούρλιασαν και φοβότανε, ωραία,
Και δείτε αυτό του κυρίου Πορτοσάλτε, ότι γίνονται καλύτεροι δρόμοι και τα λοιπά μετά τις θυσίες. Ναι, βέβαια, και τα λοιπά. Πόσο σχολιάζει 17 χρονών παιδί. Διότι γι' αυτό δεν έχουν τελειώσει όλα. Το Delenda Est δεν ισχύει. Εγώ το πίστευα, αλλά νομίζω δεν ισχύει. Δείτε αυτό το βίντεο. Τι ακριβώς κάνεις σε αυτή τη ρημάδα τη χώρα για δύο, μην το πω όπως το σκέφτομαι, μημένες γραμμές, μία ανεβαίνει, μία κατεβαίνει, τέσσερις εταιρείες για δύο γραμμές. Σε αυτή εδώ τη χώρα του Ρουσφετιού, της Ρεμούλας και της Ξεφτύλας, τέσσερις εταιρείες για δύο ρημάδες γραμμές. Δεν πήρε ένας τηλέφωνο με έναν άνθρωπο που διασώθηκε, που μπορεί να μην είχε χρήματα ο άνθρωπος, να πει πού δες να πας, να βάλουμε εμείς τα χρήματα να σε γυρίσουμε με αεροπλάνο και όχι με πλοίο στην πατρίδα σου, κανείς δεν βρέθηκε να το κάνει αυτό. Δεν υπήρχε κανείς. Το μόνο που έλαβα ήταν ένα τηλεφώνημα από την κυρία Σακερόπουλου που μόλις απλά της απάντησα ότι είμαι καλά. Εκεί ήταν και που μου έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια συμπαράσταση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γενικώς ζούμε σε μια Ελλάδα, μόνο του φαίνεστε. Ναι. Και τις επικοινωνιακές διαχείρισεις, το έχουμε καταλάβει. Που της είπες ότι είσαι καλά, τελείωσε και το ενδιαφέρον της, Άγγελε. Έκλεισε το τηλέφωνο, δεν είχε κάτι άλλο να σου πει. Ούτε που αν βρέθηκε στον τόπο σου, αν πήγε πίσω, αν βρέθηκε. Ότι υπάρχει λίγο έτσι κάποιο κοινωνικό λειτουργό και μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Είναι απλά είμαστε σε μια Ελλάδα που φαίνεστε. Και αυτό φάνηκε από αυτό που είπε ο άνθρωπος. Χάθηκαν τόσες αθώες ψυχές, αλλά δεν πήγαν χαμένες. Εγώ εκείνη την ώρα όταν το άκουσα αυτό, με τα πράγματα που είδα και τα ουρλιαχτά που άκουσα, αν αυτόν τον άνθρωπο εγώ τον έβλεπα μπροστά μου εκείνη την ώρα, αν τον δω, δεν ξέρω ποια θα είναι η αντίδρασή μου. Θα φτιαχτούν καινούριο γραμμή. Δηλαδή, τι λες, ρε άνθρωπε, πεθαίνουν 57 άτομα, κυρίως νέοι, και σε μας νοιάζει ότι θα φτιάξει γραμμή. Είμαστε σοβαροί με κάτι τέτοιους ανθρώπους? Ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους, μπορούν να λένε τέτοια πράγματα, ειδικά σε γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Εγώ τη μάνα μου θα την αγκαλιάσω. Οι άλλες μανάδες πώς θα αγκαλιάσουν τη μάνα τους? Έχεις δίκιο, αγόρι μου. Έχεις δίκιο. Άγγελε, να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους αυτής της χώρας. Σε ευχαριστώ, γεια. Να είσαι καλά. Και δεν έχει κανένας ντροπή. Ντράπηκε και η ντροπή, τι λες τώρα. Ναι. Δεν ερυθριάζει όπως μας μάθανε. Εμάς τους μεγαλύτερους ηρώ, οι καθηγητές μας. Ερυθριάζεται, λέει. Ουδείς. 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 Πάμε στο διάλειμμα. Και σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συζητάμε με την κυρία Μαρία Γονίδη, την οποία παρακαλέσαμε να είναι απόψε εδώ μαζί μας. Την είδαμε έναν σκεπτικισμό πάντως στη ροή του δελτίου, στο ρεπορτάζ που έκανε η Δώρα Σπρέα σχετικά με την ισότητα των φύλων, καθώς σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Και εγώ συμφωνώ με τον σκεπτικισμό σας. Διότι όλη η ιστορία είναι μια ιστορία παιδείας και δύσκολης διαδρομής για να ξεπεράσεις ιωθώτα δομημένα στην αντίληψη πατριαρχικών δομών του κοινωνικού γίγνεσθε. Βέβαια. Έτσι έχει αποδείξει η ιστορία. Ναι. Κάποτε υπήρχε και η μητριαρχία. Πάρα πολύ. Είχαμε παλιά και κοινωνίες μητριαρχικές. Πολύ, πολύ παλιά. Και υπάρχουν ακόμα κοινωνίες στην Αφρική μητριαρχικές. Όπου ο άντρας κάνει τη δουλειά σπιτιού και τη δουλειά της αναπαραγωγής. Μέχρι εκεί. Τίποτα άλλο. Ασχολίαστο. Και η γυναίκα είναι αυτή που αποφασίζει. Τα της οικογένειας κτλ. Υπάρχουν τέτοιες κοινωνίες. Πόσο δρόμο έχει αυτή η ιστορία? Πόσο δρόμο μπροστά μας εννοείται. Εγώ θα σας πω ότι είπε ο Γκουτιέρες. Έβγαλε μια πολύ ωραία ανακοίνωση, δεν ξέρω αν την είδατε. Ο οποίος είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, θέλουμε τουλάχιστον 300 χρόνια για να έχουμε ισοτιμία ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες. Και απαρίθμησε ένα σωρό παράγοντες που εμποδίζουν αυτή την ισοτιμία. Το κακό είναι ότι ενώ υποτίθεται ότι είμαστε στον 21ο αιώνα που έχουν αλλάξει τα πράγματα, όλο και υποτροπιάζουμε, και θα πω για την Ελλάδα, για τη χώρα μας μιλάμε. Ναι. Να πούμε για τις γυναικοκτονίες που έγιναν το 2022, 22 τον αριθμό. Να πούμε για την ενδοοικογενειακή βία. Να πούμε τι βίωσαν όλες αυτές οι γυναίκες και τα παιδιά μετά τον εγκλισμό, κατά τη διάρκεια του και μετά τον εγκλισμό. Να πούμε για το σεξισμό που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, όλες οι γυναίκες, μηδεμιάς
εξαιρουμένης και πιστεύω ότι θα με. Θα πείτε και θα συμφωνήσετε μαζί μου. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Σεξισμός δεν σημαίνει βιασμός. Έτσι δεν είναι. Όχι, βέβαια. Εννοείται. Κατά τη διάρκεια της πορείας μας της επαγγελματικής, αυτές είναι πραγματικότητες. Και γι' αυτά μιλάμε για γυναίκες, οι οποίες είναι γυναίκες, ας πούμε, κανονικές μέσα σε μία κοινωνία. Για φανταστείτε λοιπόν τις μετανάστριες, τις γυναίκες πρόσφυγες, τις γυναίκες που έχουν πρόβλημα με το φίλο τους, τι βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι κάθε μέρα, τις γυναίκες που έχουν αναπηρίες και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και αν αυτά τα άτομα είναι καταδικασμένα, εντός εισαγωγικών το καταδικασμένα, να ζουν σε μικρές κοινωνίες που τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Οπότε δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Βέβαια τη σημερινή μέρα, εντάξει, το είπατε κι εσείς ότι όταν η Δώρα Ιασπρέα προσπάθησε να μου πάρει μια δήλωση για τη σημερινή μέρα της γυναίκας, ήμουν ίσως λίγο πιο επιθετική σε εισαγωγικά, με την έννοια ότι η σημερινή μέρα σκιάζεται είναι από μια αυτό το γεγονός που είπαμε πριν από λίγο, έτσι, από αυτή την τραγωδία που βιώνουμε. Οι γυναίκες όμως ιστορικά, δηλαδή από τη φεουδαρχία και μετά, έχουν βιώσει τέτοια καταπίεση ανάλογα με το τι ήθελε η άρχουσα τάξη. Δηλαδή, να σας θυμίσω ότι 15ο με 17ο αιώνα τότε δεν ήταν οι μάγισσες που τις καίγανε, που ανέβαινε ο Προτεσταντισμός. Ή πιο πριν. Αυτούς τους δύο αιώνες πιο πολύ νομίζω ήταν. Ναι. 40.000 γυναίκες κάηκαν στην πυρά. 40.000 γυναίκες κάηκαν στην πυρά, λες, και έπρεπε να ξεπληρώσουν το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό έχει σημαδέψει τη γυναίκα. Δηλαδή δείχνει ότι οι γυναίκες με μεγάλη ευκολία θυσιάζονται από την εξουσία προκειμένου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει ή που θέλουν να γίνει. Μετά σε μια δεύτερη φάση οι γυναίκες ήταν υποταγμένες στα σπίτια τους, έπρεπε να είναι η μηχανή της αναπαραγωγής, να είναι ήσυχες, να βοηθάνε τον άντρα, να δουλεύουν στα χωράφια, όλα αμυστή κτλ. Ήρθε ο 20ος αιώνας λοιπόν που έγινε μια μεγάλη ανατροπή. Έχουμε βιομηχανική επανάσταση ήδη, έχουμε μια εκβιομηχάνηση, έχουμε μια έκρηξη του πληθυσμού και σιγά σιγά έχουμε και ιδεολογικά ρεύματα που είναι υπέρ της γυναίκας. Έχουμε απελευθερωτικές ιδέες. Και έτσι σιγά σιγά οι γυναίκες, ήδη στις αρχές του 1900, από την Αμερική ξεκινώντας, έφτιαξαν και τα πρώτα κινήματα. Μην πούμε για τις υφάντρες που ήταν στο 1857, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά στις αρχές του 1900 πια γίνονται οργανωμένα τα κινήματα, τα γυναικεία, ναι, μέσα από τα σωματεία στην Αμερική. Το μεμονωμένα. Το οργανωμένα. Έχεις πολλά παραδείγματα. Δηλαδή στην Κέρκυρα εμείς πρέπει να σας πω ότι έχουμε δύο σπουδαία και λαμπρά παραδείγματα γυναικών που είχαν έναν λαμπρό ρόλο στο κοινωνικό γίγνεσθε. Στη Βενετία η Ισαμπέλα Θεοτόκη Αλμπρίτζη και στην Ελλάδα η Αλμπάνα Μινιάτη, η οποία ήταν και δημοσιογράφος, σύζυγος ενός ζωγράφου, πέθανε ο άντρας της, πάλεψε τη ζωή και μας έδωσε απίθανα δείγματα πνευματικής εργασίας. Και άλλες. Αλλά είναι μεμονωμένα παραδείγματα. Δεν είναι τα παραδείγματα της οργανωμένης πάλης της ισότητας των φύλων. Αυτό έχει σημασία. Όλοι μαζί. Βέβαια. Το είδαμε και σήμερα αυτό. Όλοι μαζί ίσως μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι. Βέβαια, να πούμε λίγο και για τις πρώτες γυναίκες που φοίτησαν στα πανεπιστήμια, που ήταν στη μέση του 1800. Και νομίζω ότι ήταν δύο αδελφές από την Κεφαλονιά, Παναγιωτάτου ή κάπως έτσι τις έλεγαν αυτές τις γυναίκες. Οι οποίες αντιμετώπισαν την απόλυτη χλέβη και από τους καθηγητές και από τους συμφοιτητές τους. Και μάλιστα υπήρχε και ένα σύνθημα, σκούπα και φαράσι και πήγαινε στην κουζίνα σου. Έτσι αντιμετωπιζόντουσαν οι γυναίκες. Στην Ελλάδα το 1975 ψηφίστηκε ο νόμος για την ισότητα των δύο φύλων. Από τότε έχουμε διανύσει αρκετό δρόμο. Αλλά έχουμε ακόμα πολύ μπροστά μας. Αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Τι να πούμε, ότι στο κοινοβούλιο μόνο το 21% είναι γυναίκες, ή να πούμε ότι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έχει μόνο δύο υπουργούς. Και όταν είχε δώσει μια συνέντευξη στο BBC. Ορίστε. Κεραμέως μετράει για 30. Καλά, εντάξει. Και έχει και την δεν κυρία. Έχει δύο, καλέ. Δεν έχει δύο. Και η κυρία Μενδώνη. Και η κυρία Μενδώνη είναι η κυρία Ζαχαράκη. Όχι, είναι η κυρία υπουργού. Υπουργού. Ναι, έχετε δίκιο. Έχει όμως ως υφυπουργό την κυρία Μιχαηλίδου, η οποία λαμπρύνει το κοινοβουλευτικό γύρο. Και για την ευαισθησία της. Και για την τρομερή ευαισθησία της απέναντι στα παιδιά. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αλλά για το κοινοβούλιο δεν φταίει εκάστοτε κυβέρνηση.
Εδώ είναι ζήτημα της κοινωνίας. Το αν θα στείλει στο κοινοβούλιο τη γυναίκα που νιώθει ότι μπορεί να εκπροσωπήσει, πάντως μπορεί να διεκδικήσει. Γι' αυτό ακριβώς είπα εγώ. Δηλαδή, η εκάστοτε κυβέρνηση... Η κυριακή κοινωνία έχει αποδείξει ότι έχει φύγει γυναίκες χρόνια από το στερεότυπο του άντρα κυρίαρχου. Δηλαδή, η πρώτη γυναίκα που παίρνει ρόλο στο αυτοδιοικητικό γίγνεσθε, εκλέγεται στην Κέρκυρα, η Μαρία Δεσίλα. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει να κάνει με την παιδεία μιας κοινωνίας. Και παιδεία δεν εννοώ την εκπαιδευτική διαδικασία. Εννοώ τα ιωθώτα τα οποία χτίζουν την δική μας κοινωνική συνείδηση. Όλων μας. Βέβαια, είναι μια ιδιαίτερη κοινωνία η κερκυριακή κοινωνία, η οποία είναι. Δόκτωρ, ή του ύψου ή του βάθου, θα έλεγα εγώ. Ναι, δόκτωρ, έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια. Ναι. Ή του ύψου του βάθου. Ναι. Είναι φοβερή. Δηλαδή, όχι μόνο τόσες γυναίκες που ψηφίζουν. Και τώρα έχουμε περιφερειάρχη, έχουμε δήμαρχο. Πριν είχαμε αντιπεριφερειάρχη γυναίκα. Δεν διστάζει να. Βουλευτή. Βουλευτή, βέβαια. Χάσαμε, βέβαια. Βέβαια, δύο βουλευτές. Χάσαμε εννοώ από το κοινωνικό γίγνεσθε. Δύο βουλευτές. Και την Γερέκου είχαμε και την κυρία Βάκη. Και τη χάσαμε τη Φωτίνη. Την κυρία Βάκη, δεν την βλέπω, δεν την ακούω. Η κυρία Βάκη είναι εδώ, στο Πανεπιστήμιο. Είναι μια χαρά. Και είναι και μια χαρά. Στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Ναι, ωραία. Ναι. Δεν ασχολείται άλλο. Νομίζω ότι είναι και πρόεδρος του τμήματος. Ναι. Αλλά ας πούμε η κερκυριακή κοινωνία είχε την ανοχή να έχει μέσα στον ιστό της πόλης ένα ψυχιατρίο. Δείχνει μια μεγάλη ευαισθησία. Και να έχει ανθρώπους ιδιαίτερους σε εισαγωγικά και να τους αποδέχεται και να συζητάει μαζί τους. Όντως. Να μην τους κοροϊδεύει. Όχι. Να μην τους βάζει στην άκρη. Όχι. Αυτό δείχνει μια ευαισθησία η οποία είναι ιδιαίτερη. Και το φεμινιστικό κίνημα οριοθετείται από την Κέρκυρα, το ξέρετε. Η Ειρήνη Δεδρινού, η μούσα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, είναι μια από τις γυναίκες οι οποίες στην πραγματικότητα συνεχίζουν αυτό το οποίο έκανε η Καλλιρόη Παρέν. Δηλαδή, είναι μια γυναίκα η οποία γράφει όπου βρίσκεται, ήταν και πάρα πολύ ωραία, στο ύψος σας περίπου, από ό,τι θυμάμαι. Τι θέλετε να πείτε? Εννοώ δηλαδή ότι δεν ήταν μια γυναίκα 4 μέτρα, νταρντάνα, να το πω έτσι, σεξιστικά και εντυπωσιακά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λάμπρινε με το πνεύμα του. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λάμπρινε το χώρο. Άρα κοπλιμέντο ήταν αυτό με που τα... Εννοείται. Ναι, κοπλιμέντο με ένα, αλλά πολύ σεξιστικό λέω, θα μου επιτρέψετε. Αυτό που αντιλαμβάνομαι, λέω, είδατε, ότι, λοιπόν. Δηλαδή έναν άνθρωπο δεν τον αντιμετωπίζεις με βάση τα χαρακτηριστικά του και μόνο, αλλά και από το αν αυτός ο άνθρωπος, σαν σκέψη, σαν διάνοια, έχει προσπαθήσει να είναι άνθρωπος, αν μη τι άλλο. Αυτό λέω. Είδατε λοιπόν πόσο πολύ πρέπει περισσότερο να παλέψει η γυναίκα, η οποία δεν είναι από τη φύση χαρισματική εμφανισιακά, εννοώ, προκειμένου να επιβληθεί στον εργασιακό της ή στον κοινωνικό της χώρο. Πρέπει να έχουμε ένα πακέτο, λέτε, για να μπορεί να γίνει. Ναι, η κοινωνία μας θέλει ένα πακέτο. Είναι πιο εύκολο σε μια γυναίκα που είναι χαριτωμένη, που είναι πιο καλοτημένη, έτσι δεν είναι, που είναι χαμογελαστή, να επιβληθεί, παρά σε μια γυναίκα η οποία δεν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα, τα δεδομένα τόσο όμορφη. Επιπλέον στην εποχή μας, δυστυχώς, και τα σεξουαλικά δικαιώματα, αλλά και τα δικαιώματα αναπαραγωγής, οπισθοχωρούν. Να σας θυμίσω ένα συνέδριο που πήγε να γίνει και ευτυχώς δεν έγινε στα Γιάννενα. Ναι, και καλά κάνετε και το λέτε. Το οποίο ήταν τραγικό αυτό το συνέδριο και συμμετείχε μάλιστα και η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα συμμετείχε. Και ξεσηκώθηκαν όλα τα κινήματα, τα γυναικεία, και είπαν για όνομα του Χριστού. 21ος αιώνας και μιλάμε για τη γυναίκα μόνο για την αναπαραγωγή. Δηλαδή το σώμα μας δεν μπορούμε να το ορίζουμε. Να πούμε πότε θέλουμε και αν θέλουμε να γίνουμε μητέρες. Μπορεί και να μην θέλουμε. Έτσι δεν είναι? Ή να κάνεις το σώμα μας να είναι εχθρό σου, έχοντας μέσα σου, έτσι δεν είναι, κάτι το οποίο δεν το θέλεις, μετά από ένα βιασμό. Υπάρχουν κοινωνίες που ακόμα και μετά το βιασμό είναι υποχρεωμένη η γυναίκα να τεκνοποιήσει. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Γι' αυτό είπε ο Γκουτιέρες, θέλουμε 300 χρόνια και αν. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρουμε πού θα πάει. Όλα αυτά τα συζητάμε μία φορά το χρόνο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ναι. Αυτά όλα δυστυχώς τα συζητάμε μία φορά το χρόνο. Ή ενδιάμεσα τις υπόλοιπες μέρες τα πιάνουμε λίγο επιδερμικά. Και αν δεν είχε γίνει η τραγωδία των Τεμπών, είμαι σίγουρη ότι δεν θα πέφτει καρφίτσα στα μαγαζιά απόψε από εμάς, από τις γυναίκες που θα διασκεδάζαμε σαν να μην υπάρχει αύριο, λες, και τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου δεν υπάρχει χρόνος διασκέδασης. Αυτό σημαίνει δηλαδή με όλες τις παγκόσμιες μέρες. Η δική μας συμπεριφορά είναι λίγο... Ναι.
Αλλοπρόσαλη κάποιες φορές. Ναι, γιατί η μέρα της γυναίκας από ημέρα διεκδίκησης. Μπράβο. Καταρχήν, όταν αφιερώνεται μία μέρα κάπου. Μπράβο. 25 Νοεμβρίου τώρα καθιερώθηκε η μέρα κατά της βίας των γυναικών. Ναι. Τι θα πάμε να γιορτάσουμε και να χορέψουμε. Έλατε. Όταν καθιερώνεται μία μέρα. Γιατί 25 Νοεμβρίου είναι της Αγίας Κατερίνης. Ναι, το ξέρω. Η οποία μαρτύρησε. Και δεν την μάλιστα πολύ. Καλά, πολλές Αγίες μαρτύρησαν, γι' αυτό έγιναν και Αγίες τώρα. Ναι. Σωστό. Όμως καθιερώθηκε έτσι. Λοιπόν, για να έχουμε μία τέτοια ημέρα, κυρία Λέλα, υπέρ μας, υπέρ των γυναικών, σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλά θέματα. Δεν θέλουμε λοιπόν τριαντάφυλλα εκείνη την ημέρα. Εγώ προτιμώ τα τριαντάφυλλα να τα ανταλλάσσουμε μεταξύ μας όλες τις υπόλοιπες μέρες. Και εκείνη την ημέρα να διεκδικούμε. Του Αγίου Βαλεντίνου. Αγαπάς δηλαδή μία φορά την ημέρα. Μία φορά τον χρόνο. Το χρόνο. Ναι, μα δεν γίνεται. Μία ώρα την ημέρα. Για όνομα του. Αυτά όμως είναι μία διαδικασία η οποία συνδέεται με το εκπαιδευτικό. Με την εκπαιδευτική δομή και συγκρότηση, τη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα με ένα πλήθος πραγμάτων, αυτό που ονομάζουμε διοίκηση και κράτος, το οποίο χτίζει συνειδήσεις και καθορίζει συμπεριφορές. Και δηλαδή, αναπαράγει. Μου έλεγε ένας καλός φίλος την δομή και τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας στη Δανία ή στις σκανδιναβικές κοινωνίες. Που βεβαίως έχουν πίσω τους μια παράδοση, όταν στο πεδίο της μάχης οι άντρες ήταν μαζί με τις γυναίκες, έτσι. Πολλά πράγματα κουβαλάμε. Πάρα πολλά. Και οι Κούρδισσες ήταν στο πεδίο της μάχης και δίπλα, δίπλα στους άντρες τους και είναι. Και μάλιστα και είναι το αντίπαλο δέος, γιατί έτσι δεν είναι, για την ISIS. Και είναι. Άρα οι γυναίκες δεν θα πρέπει να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι είμαστε ισότιμες με τους άντρες. Είμαστε, αλλά πρέπει δυστυχώς ακόμα να συνεχίσουμε. Αυτά τα υποτιμητικά τα βλέμματα, νομίζω όμως ότι ανατακτά διαστήματα τα έχετε βιώσει. Εγώ το έχω ζήσει και εσείς φαντάζομαι. Εννοείται. Δηλαδή, πας να πεις κάτι και σε κοιτάει ο άλλος περίεργα. Τώρα εσείς που γιατί μιλάς. Ναι. Που ποια νομίζεις που είσαι. Ναι, ή προσπαθούν να αντιπαρατεθούν μαζί σου με έναν τρόπο σεξιστικό και αηδιαστικό. Λες και εσύ θα κολακευτείς. Ή να σε υποτιμήσουν εργασιακά. Μετά βλέπουμε και την κατανομή των γυναικών στα διάφορα επαγγέλματα. Δηλαδή, στον τομέα που είμαι εγώ, στον τομέα της υγείας, είμαστε πολλές γυναίκες. Δεν είμαστε λίγες. Είναι ένας τομέας που έχει. Όμως, εάν δείτε την κατανομή των γυναικών στις διάφορες ειδικότητες, δεν είναι καθόλου ισότιμη. Δηλαδή, οι πιο βαριές ειδικότητες κυριαρχούνται από άντρες. Μήπως επειδή απαιτεί και σωματική ρόμη. Γιατί. Δηλαδή, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει γυναίκα χειρουργό. Που υπάρχουν. Και βεβαίως υπάρχουν. Αλλά δεν έχω δει, βεβαίως θα υπάρχουν. Απλά δεν έχω δει. Ξέρετε, ένα κίνητρο για να πάρεις μία μη χειρουργική ειδικότητα ή να πάρεις μία εργαστηριακή ειδικότητα. Ένα κίνητρο πολύ σοβαρό είναι ότι και αν κάνω παιδιά, καλό θα είναι να μην έχω πολλές εφημερίες. Καλό θα είναι. Αυτό όμως δεν το σκέφτεται ο άντρας γιατρός. Ο άντρας γιατρός θα πει και αν κάνω παιδιά, η γυναίκα μου θα είναι υποχρεωμένη να τα έχει στο σπίτι. Εγώ θα τα έχω. Σωστά. Και αν κάνω παιδιά, λοιπόν, η γυναίκα μου θα γυρίσει στο σπίτι να τα διαβάσει. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό το οποίο είδα. Με συγκίνησε. Πιο απ' όλα. Αυτά τα παιδιά στον δρόμο. Αυτό σήμερα το πρωινό των παιδιών. Με αυτό είναι μεγάλη ελπίδα. Ναι. Ναι. Εδώ θέλω να κλείσουμε για να έχει το χρονικό περιθώριο το Master Control να δείξει ένα βίντεο και να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο αυτό με εικόνες και στιγμιότυπα από τα παιδιά που δώσανε στη σημερινή μέρα αυτά τα χαρακτηριστικά και έγιναν μια φωνή ελπίδα, μια ελπίδα των για το νεκρών μέλλον παιδιών, μας. Των θυμάτων του τρένου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Που ήσασταν εδώ. Χαρήκαμε ιδιαίτερα και εγώ και η Ρο. Κυρίες και κύριοι, αυτό το βίντεο νομίζω ότι δεν χρειάζεται ούτε καν να πεις περισσότερα. Καλώς σας βράδυ. Γεια σας. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ! Να σας ενημερώσω λίγο. Πείτε, δεν έκανα.
είναι προηγουμένες για όλους. Για όλα τα σύνορα. Thank you.